Θέλω να πάμε τώρα στα ορλοφικά. Ναι. Είχαμε μικρές εξεγέρσεις του ελληνισμού κατά τη διάρκεια αυτών των 400 χρόνων. Ακριβώς. Και ωστόσο, η τελευταία μεγάλη είναι τα ορλοφικά. Και ίσως και η σημαντικότερη από όλες αυτές τις εξεγέρσεις ήταν. Η οποία είναι μέρος του Ρωσοτουρκικού είναι πολέμου. Είναι μέρος του Ρωσοτουρκικού πολέμου. Γιατί η τότε αυτοκράτηρα της Ρωσίας, η Εκατερίνη Δεύτερη, επιχείρησε να επωφεληθεί από αυτήν, καθ' αυτήν την οικονομική και κυρίως διοικητική κρίση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και λόγω της διοικητικής και διπλωματικής απειρίας της ίδιας, θεωρούσε εύκολο ότι μπορούσε να ξεσηκώσει το σύνολο των Ορθοδόξων πληθυσμών εναντίον των Οθωμανών. Έτσι, το 1768 ξεκινάει ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος. Σε σύντομο χρονικό διάστημα δε, καταφθάνουν στην ελληνική επικράτεια οι αδερφοί Ορλόφ, ο Φίοντορ και ο Αλεξέη, προκειμένου να ξεσηκώσουν τους ελληνοορθόδοξους κατοίκους τόσο των νησιών του Αιγαίου, όσο όμως και της Πελοποννήσου. Σύντομα, στις αρχές του 1770, το σύνολο σχεδόν των προχοντικών οικογενειών της Πελοποννήσου ξεσηκώθηκαν σε μια γενικότερη εξέγερση, η οποία όμως μέσα σε λίγες εβδομάδες οδηγήθηκε σε μια παταγώδη αποτυχία. Mm-hmm. Τώρα, ποιος ήταν ο λόγος αυτής της αποτυχίας? Γιατί αποτύχε το Γιατί απέτυχε αυτό. Το κίνημα των Ορλοφικών. Απέτυχε καταρχάς λόγω της ελλιπούς στρατιωτικής προετοιμασίας των Πελοποννησίων. Δεν είχαν τα απαραίτητα πολεμοφόδια, ούτε και την πολεμική προετοιμασία για μια τόσο μεγάλη εξέγερση. Από την άλλη όμως, δεν δέχτηκαν και την ενδεχόμενη βοήθεια που θα περίμεναν από πλευράς της Ρωσίας, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του ρωσικού στόλου που είχε καταφτάσει τότε στην ελληνική επικράτεια παρέμεινε στις Κυκλάδες, δεν αποβιβάστηκε στις ακτές της Πελοποννήσου. Έτσι ήταν εύκολο από ένα σημείο και μετά οι Τουρκαλβανοί, δηλαδή οι μουσουλμάνοι αρβανίτες που στάλθηκαν στην Πελοπόννησο από τον τότε Σουλτάνο, να καταπνίξουν αυτή την εξέγερση, προκαλώντας οδυνηρές συνέπειες τόσο για τα νησιά του Αργοσαρονικού και κυρίως για τις Πέτσες, το οποίο θα το δούμε και στη συνέχεια, όσο όμως και για τους Ορθόδοξους κατοίκους της Πελοποννήσου. Ποιες λοιπόν ήταν αυτές οι συνέπειες του κινήματος για τον Ελληνισμό? Ναι, η μεγαλύτερη από αυτές τις συνέπειες ήταν το γεγονός ότι αυξήθηκε υπέρμετρα η καταπίεση από πλευράς Οθωμανικής διοικήσεως, αλλά και από τους ίδιους τους Τουρκαλβανούς που είχαν εισβάλει στην Πελοπόννησο. Ήταν φορολογική καταπίεση, είχαμε σφοδρά περιστατικά βίας, λαιλασίες, ακόμα και σφαγές ολόκληρων πληθυσμών ή και αιχμαλωσίας χιλιάδων Ορθοδόξων κατοίκων, κυρίως της Πελοποννήσου. Γι' αυτό το λόγο, άλλωστε, χιλιάδες ήταν και εκείνοι που εκείνη την εποχή ακολούθησαν τον δρόμο της προσφυγιάς, καταφεύγοντας σε περιοχές είτε της Νότιας Ρωσίας είτε στα Επτάνησα. Ωστόσο, παρόλα σε αυτές τις αρνητικές συνέπειες, μπορούμε να καταγράψουμε και μια θετική επίδραση των Ορλοφικών και για την Ελληνική Επανάσταση στη συνέχεια μετά από 50 χρόνια. Αυτή η θετική επίδραση ουσιαστικά αποτελούσε έναν από τους όρους που συμπεριλήφθηκαν στη συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή του 1774, με την οποία έληξε ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος, βάσει του οποίου όρου εφεξής τα ελληνικά εμπορικά πλοία μπορούσαν να πλέουν στη Μεσόγειο υπό το καθεστώς της ρωσικής σημαίας, άρχισαν σταδιακά οι Έλληνες να έρχονται σε επαφές με τις ιδέες του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού και της Γαλλικής Επανάστασης, για τις οποίες αναφερθούμε εκτενέστερα και στην επόμενη εκπομπή. Και να αναπτύσσουν όλο εκπομπή. Και περισσότερο το εμπόριο. Κυρίως το θαλάσσιο εμπόριο. Ακριβώς. Μην ξεχνάμε άλλωστε, οι Ήδρα και Σπέτσες αποτέλεσαν τους μεγαλύτερους χρηματοδότες του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα.